Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Τουριστόραμα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία σας ταξιδεύει κάθε Τετάρτη, την εκπομπή η οποία δίνει βήμα στους ανθρώπους του τουρισμού. Πολλά και ενδιαφέροντα σήμερα τα βίντεο που έχουμε τραβήξει για σας. Έχουμε κάνει αποστολές στη Βόρεια Ελλάδα, στο νομό Πέλλας, όπως και πολύ ενδιαφέρον έχει που σήμερα θα κάνουμε την κλήρωση για δύο τυχερούς οι οποίοι θα πάνε στο Καϊμάξαλαν. Επειδή σήμερα θα δείξουμε Καϊμάξαλαν, θα δείξουμε παλιό Άγιο Αθανάσιο, αποφασίσαμε και το επόμενο ταξίδι να είναι στην ίδια περιοχή, στο Καϊμάξαλαν. Βλέπετε και στην κάρτα μας, όσοι θέλετε να συμμετέχετε, πρέπει να μπείτε στο www.touristorama.com και αν είστε και χρήστες στο Facebook, μπορείτε να εγγραφείτε στο group, Touristorama Group, και να έχετε διπλές πιθανότητες για να κερδίσετε. Σήμερα στην εκπομπή μας έχουμε πολλούς και εκλεκτούς καλεσμένους. Θα ήθελα να χαιρετήσω τον πρώην πρόεδρο του ΧΑΤΑ, τον κύριο Ευαγγέλου Γιάννη. Κύριε Γιάννη, κύριε Ευαγγέλου, κύριε πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει αρκετά στον τουρισμό, έχει εργαστεί αρκετά στο κομμάτι του τουρισμού, έτσι δεν είναι? Πάνω από 40 πια. Πάνω από 40 χρόνια. Πολύτιμες λοιπόν οι γνώσεις του, θα τις μοιραστούμε μαζί μας. Να καλησπερίσω τον κύριο Καπέλα Κωνσταντίνε, Γενικός Διευθυντής στην εταιρεία Τουριστόραμα. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα Φώτη. Ταξίδεψες στο νομό Πέλλας. Στο νομό Πέλλας, στο όμορφο Καϊμαξαλάν. Στο όμορφο Καϊμαξαλάν, στον παλιό Άγιο Αθανάσιο. Να καλησπερίσω τον κύριο Μπιβίλα, γνωστό ηθοποιό, του αρέσει πάρα πολύ το ταξίδι. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Είναι πολύ ωραία ευκαιρία, επειδή είμαι λάτρης των ταξιδίων και επειδή πιστεύω ότι η ζωή χωρίς ταξίδια δεν είναι ωραία και χάνει την ποικιλία της, να είμαι στην εκπομπή σας που σκοπό έχει να παροτρύνει τον κόσμο να ταξιδεύει και να γνωρίζει πράγματα. Γιατί με το ταξίδι γνωρίζεις. Βεβαίως. Γνωρίζεις και όπως λέει και ο Καζαντζάκης, ένας από τους μεγαλύτερους δάσκαλους της ζωής του ήταν τα ταξίδια. Να καλησπέρισω την κυρία Ίνα Παλαμά. Καλησπέρα σας. Ασχολείστε με το modeling. Σωστά. Σωστά. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς ελπίζω σας βρήκα. Να περάσετε καλά απόψε, να ταξιδέψετε μαζί μας. Και να ξεκινήσουμε, όπως είπαμε, να πάμε δυτικά στο νομό Πέλλας, να πάμε στο Καϊμάξαλαν και να δούμε το πρώτο βίντεο. Δυτικά του νομού Πέλλας και μόλις 33 χιλιόμετρα από την Έδεσσα βρίσκεται ο οικισμός του παλιού Αγίου Αθανασίου, ο οποίος χαρακτηρίστηκε παραδοσιακό το 1992. Στο ορεινό αυτό χωριό έχουν διατηρηθεί αναλύωτα όλα τα στοιχεία που συνθέτουν τη μακεδονίτικη αρχιτεκτονική κληρονομιά. Ο Άγιος Αθανάσιος χτίστηκε στα τέλη του 16ου αιώνα από κτηνοτρόφους και χτίστες από την Ήπειρο, ενώ το παλαιότερο όνομά του ήταν Τσέγανη. Μετά το 1985, οι κάτοικοι κατέβηκαν 6 χιλιόμετρα χαμηλότερα και ίδρυσαν το νέο Άγιο Αθανάσιο. Ωστόσο, από το 1995 και μετά, άρχισαν να επιστρέφουν στο παλιό χωριό, κυρίως λόγω της ανάπτυξης του τουρισμού. Ο παλιός οικισμός βρίσκεται εδώ στα 1250 μέτρα. Είναι ένα γραφικό χωριό, παραδοσιακότατο, το οποίο εμείς το είχαμε εγκαταλείψει πριν 10 χρόνια και μεταφερθήκαμε λίγο πιο κάτω. Σήμερα το χωριό αποτελεί χειμερινό τουριστικό θέρετρο και διαθέτει πλήθος παραδοσιακών ξενοδοχείων και ξενώνων υψηλών προδιαγραφών. Ένα από αυτά στο οποίο μπορείτε να χαλαρώσετε μετά από πεζοπορία, υπασία ή και εκδρομή σε χωμάτινες διαδρομές για 4x4 είναι και ο παραδοσιακός ξενώνας Ρούγα. Αποτελείται από 15 πέτρινες κατοικίες, χτισμένες σε ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση με εξαιρετική θέα. Το Ρούγα βρίσκεται στο κέντρο του παλιού Αγίου Αθανασίου. Έχουμε δημιουργήσει ένα ιδανικό περιβάλλον για σας, που είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί και τις 4 εποχές του χρόνου. Ελάτε να χαρείτε την ζεστή φιλοξενία του Ρούγα. Είναι τρόπος ζωής για μας. Οι παραδοσιακές κατοικίες Ρούγα διαθέτουν μεγάλη κρεβατοκάμαρα, τζάκι, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, αυτόνομη θέρμανση, τηλεόραση πλάσμα και ιδιωτικό πάρκινγκ. Οι 11 από τις 15 κατοικίες μπορούν να φιλοξενήσουν άνετα έως 4 άτομα, ενώ οι άλλες 4 έως 3 άτομα.
Στο συγκρότημα Ρούγα υπάρχουν εγκαταστάσεις σπα και σάουνας, ειδικές θεραπείες μασάζ, αρωματοθεραπείας και σοκολατοθεραπείας, ενώ ο Βενιαμίν της κάθε οικογένειας έχει την ευκαιρία να παίξει στον πανέμορφο παιδότοπο και να απολαύσει τα αγαπημένα του κινούμενα σχέδια στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα προβολής. Σε απόσταση μόλις 17 χιλιόμετρων από τον Άγιο Αθανάσιο βρίσκεται το χιονοδρομικό κέντρο Λευκή Κορυφή, γνωστό σε όλους σας ως Καϊμακτσαλάν. Είναι ένα από τα καλύτερα της Ελλάδας, διαθέτει 11 πίστες από πολύ δύσκολες μέχρι πολύ εύκολες, τις λεγόμενες πίστες Baby. Ιδανικός τρόπος για να ολοκληρώσετε τη γεμάτη δραστηριότητες ημέρα σας είναι η χαλάρωση και η ξεκούραση σε μία από τις παραδοσιακές κατοικίες Ανεμόεσα. Ο ξενώνας μας αποτελείται από μικρά και μεγάλα διαμερίσματα που μπορούν να φιλοξενήσουν από ένα ζευγάρι, μικρές, μεγάλες οικογένειες, μεγάλες παρέες. Οι τιμές κυμαίνονται ανάλογα με την εποχή, από 70 ευρώ μέχρι 120 ευρώ το ζευγάρι. Όλες οι κατοικίες έχουν δική τους είσοδο, είναι αυτόνομες, διαφορετικές μεταξύ τους και διαθέτουν τζάκι, κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, τηλεόραση, σεσουάρ, ιδιωτικό πάρκινγκ, καθιστικό και από μία έως τρεις κρεβατοκάμαρες. Η Ανεμόεσα παρέχει διαμονή υψηλών προδιαγραφών καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, η οποία συμπληρώνεται από τη ζεστή φιλοξενία των ιδιοκτητών. Επισκεπτόμενοι τον Άγιο Αθανάσιο έχετε την ευκαιρία να αναπνεύσετε τον αέρα του δάσους και να νιώσετε την ησυχία της φύσης, χαρίζοντας τον εαυτό σας την αναζωογόνηση που όλοι έχουμε ανάγκη. Μάλιστα, εξαιρετικό το τοπίο. Αυτή η ομίχλη έτσι του χειμώνα αρχίζει σιγά σιγά να μας προετοιμάζει. Είναι εσύ θα πήγαινες σε Καϊμάξαλαν, έχεις πάει? Ναι, έχω πάει δύο φορές και με κάθε ευκαιρία θα ήθελα να ξαναπάω. Και είδα έχει πραγματικά και πολύ καλές υποδομές. Δηλαδή είδαμε κάποιους ξενώνες, Κωνσταντίνε, με πολύ ωραίες υποδομές. Φώτη, αυτό το χωριό είναι σίγουρα το πιο κοσμικό της Μακεδονίας και μαζί με τον Αράχοβα είναι σίγουρα τα δύο μεγάλα κοσμικά χωριά της ορεινής Ελλάδος. Είδατε, βρήκαμε ένα χειμωνιάτικο καιρό, βλέπουμε εδώ και πλάνα, είχαμε ομίχλη, είχαμε θερμοκρασίες που φτάνανε και τους 5 βαθμούς. Βέβαια ήταν το βαρύ χειμωνιάτικο κρύο του υψομέτρου. Μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο προορισμός είναι από τα μεγαλύτερα highlights του χειμερινού τουρισμού. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Και έχει πολλές επιλογές όσον αφορά το που θα μείνεις, το που θα φας. Έτσι, έχει υποδομές στο χωριό, έτσι δεν είναι? Έχει οργάνωση. Έχει οργάνωση σε όλα τα επίπεδα. Έχει οργάνωση στη διαμονή, έχει οργάνωση στη διασκέδαση. Δηλαδή, σου δίνει δυνατότητα να διασκεδάσεις καλά, να φας καλά, να κοιμηθείς καλά, να δεις πάρα πολλά πράγματα. Και εμείς δίνουμε τη δυνατότητα σε δύο τυχερούς τηλεθεατές να πάνε στο Καϊμάξαλαν. Έχουμε διαγωνισμό. Όποιος μπαίνει στο www.touristorama.com και κάνει την εγγραφή του, στην επόμενη εκπομπή θα κληρωθεί και έτσι θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο τυχερός. Βέβαια, χρωστάμε και από την προηγούμενη εκπομπή να κάνουμε μια κλήρωση. Θα την κάνουμε περίπου στις 10 η ώρα. Θα την κάνει η Ίνα την κλήρωση, ώστε να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα ταξιδέψουν δωρεάν να πάνε στο Καϊμάξαλαν. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τώρα τις τιμές. Έχουμε πει ότι σε αυτή την εκπομπή θέλουμε να είμαστε πρακτικοί. Θέλουμε να ξέρει ο καταναλωτής τι πληρώνει για να πάει κάπου. Πρώτα απ' όλα, καλά, για τα χιλιόμετρα και για το πώς θα πάμε, στο επόμενο βίντεο θα ασχοληθούμε με αυτό το κομμάτι, γιατί έχουμε ετοιμάσει τρία βίντεο, με συγχωρείτε, για το Καϊμάξαλαν. Κωνσταντίνε, εσείς αυτούς τους ξενώνες που μας έδειξες. Έχουμε τον ένα ξενώνα Ρούγα, έτσι. Έχουμε τον ξενώνα Ρούγα. Πρόκειται για μια πολυτελή επιλογή, δηλαδή είναι ένας από τους πιο πολυτελείς ξενώνες του παλιού Αγίου Αθανασίου. Προσφέρει μοναδικές υπηρεσίες. Mm-hmm. Σκέψου, Φώτη, ότι προσφέρει τη δυνατότητα σπα.
προσφέρει τη δυνατότητα θεραπείων, σοκολατοθεραπεία, αρωματοθεραπεία, έχει δυνατότητα μασάζ. Μιλάμε ναι, για βέβαια. Πολύ οργανωμένο. Μιλάμε για πολλές υψηλές παροχές. Άλιστα. Και βέβαια ο ξενώνας αυτός, φυσικό είναι, έχει και την ανάλογη διακύμανση στις τιμές του. Δηλαδή, οι τιμές του στο ρεπορτάζ που κάναμε. Ναι. Οι τιμές ξεκινούν, η μια μέση τιμή, ανάλογα βέβαια με την περίοδο και το δωμάτιο, από 125 ευρώ. 125 ευρώ, μάλιστα. Και φτάνει στην πιο υψηλή περίοδο που είναι τα Χριστούγεννα στα 250 ευρώ. Στα 250 ευρώ. Σε αυτή τη τιμή περιλαμβάνονται το πρωινό, το οποίο είναι ένα πρωινό παραδοσιακό, εξαιρετικό, με πίτες, με τοπικά εδέσματα κτλ. Και επίσης δίνεται και δυνατότητα για δωρεάν χρήση σπα. Που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον εκεί που μένει κάποιος να έχει τέτοιες υποδομές. Ο κύριος Ευαγγέλου νομίζω ότι θα μας πει και περισσότερα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Γενικότερα, κύριε Ευαγγέλου, οι υποδομές στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι αυτές που πρέπει, χρειαζόμαστε βελτίωση? Πάντα θέλουμε βελτίωση. Πάντα θέλουμε βελτίωση. Ποτέ θα μπορούσε να πει κάποιος επαγγελματίας ότι έχουμε φτάσει στο σημείο που πραγματικά θα είμαστε ικανοποιημένοι. Όμως να, αυτό που δείξατε προηγουμένως είναι ένα δείγμα ότι πράγματι είμαστε στο σωστό δρόμο, παρά το γεγονός ότι η φετινή χρονιά από τους ζωστούς λόγους ήταν μια δύσκολη χρονιά τουριστικά. Όμως παρά τα αυτά, η προσπάθεια που γίνεται από μικρούς επαγγελματίες αλλά αρκετά έμπειρους τώρα πλέον να δημιουργήσουν αυτής της οικογενειακής ατμόσφαιρας και περιποίησης μικρά καταλήματα και ξενώνες, σαν αυτό που δείξατε προηγουμένως, που πραγματικά πλέον μπορεί να πει κανείς ότι είμαστε στον καλό δρόμο να δημιουργήσουμε πάλι από την αρχή υποδομές και ιδιαίτερα φιλοξενίας ανάλογες με αυτό που αρμόζει στη χώρα μας, η οποία πράγματι είναι ένας πολύ καλός προορισμός, έστω και αν είναι πολύ μικρός γεωγραφικά. Είναι πολύ μικρός γεωγραφικά, αλλά έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Και χειμώνα και άνοιξη και καλοκαίρι, δηλαδή και φθινόπωρο. Δεν περιοριζόμαστε όπως άλλες χώρες που είναι μόνο καλοκαίρι, μόνο χειμώνας. Έχουμε και χιονοδρομικά κέντρα, έχουμε και παραλίες, έχουμε και παραθαλάσσια μέρη που μπορούμε να επισκεφθούμε το φθινόπωρο ή την άνοιξη, χωρίς να έχει ιδιαίτερο κρύο. Και αυτό βέβαια είναι το ζητούμενο και για μας, διότι πραγματικά και με αυτές τις υποδομές, αλλά και με τις δυνατότητες που υπάρχουν τώρα πλέον για 12 μήνες το χρόνο να δώσουμε σε έναν όχι μόνο αλλοδαπό αλλά και στον Έλληνα τις ευκαιρίες που ζητάει, γιατί πολύ σωστά ακούστηκε προηγουμένως ότι πλέον το ταξίδι δεν είναι μια πολυτέλεια, είναι μια ανάγκη. Το ταξίδι για τον καθένα είναι πια ανάγκη, και ειδικότερα όταν η κοινωνία ανεβαίνει, είναι πολιτισμένη η κοινωνία. Εννοείται ότι ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται κάποιες μέρες το χρόνο πρέπει και κάποιες μέρες να ξεκουραστεί, έτσι, ώστε να μπορέσει να αποδώσει φρέσκος μετά στην εργασία του καλύτερα. Κύριε Μπιμπίλα, να σας βάλω στην κουβέντα αυτό. Το ταξίδι δεν είναι μόνο για να ξεκουραστείς. Το ταξίδι είναι για να γνωρίσεις και αυτό που δεν μπορείς να δεις εκεί που μένεις. Για να δεις πώς είναι οι άλλοι, όχι μόνο για τη χώρα σου και για τις άλλες χώρες, και να πάρεις εμπειρίες και γεύσεις και από άλλους πολιτισμούς ή από άλλα μέρη που εσύ δεν μπορείς να πας γιατί ζεις σε μια περιορισμένη πόλη, ας πούμε. Πολύ σωστό. Και βέβαια πολλές φορές όταν γυρίζουμε από ένα ταξίδι φέρνουμε μαζί την ατμόσφαιρα, συνήθειες, ίσως και κάποια φαγητά τα οποία τα βάζουμε σιγά σιγά μέσα στην οικογένειά μας, καλούμε τους φίλους μας να τους σερβίρουμε σε ένα σερβίτσιο που έχουμε πάρει από μια ανατολική χώρα ή την πίτα που φέραμε από το χωριό. Έχετε πολύ δίκιο. Άλλωστε, και πολύ ο Έλληνας είναι περιηγητής. Είναι. Ταξιδεύει για να δει. Ταξιδεύει για να δει κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο, να μάθει. Δεν είναι ο παραδοσιακά ταξιδιώτης για να κάνει διακοπές και ανάπαυση μόνο. Ναι, μπροστά σε μια πολυθρόνα. Και δεν είναι τυχαίο που πολλές φορές ακούμε στις συζητήσεις όταν γυρίζει κάποιος από το εξωτερικό, έχει παρατηρήσει ακόμα και τι ώρα περνάει το λεωφορείο, πώς έχει το εισιτήριο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή κάνει και ένα μικρό ρεπορτάζ ο Έλληνας, έτσι που το μεταφέρει. Πάντως έχουμε μια ιδιομορφία ως μικρή γεωγραφική χώρα, ότι σε ένα τόσο μικρό χώρο υπάρχουν τόσες πολύ μεγάλες ποικιλίες να δεις. Δηλαδή, αν πας στη Φιλανδία, δεν θα δεις αυτό. Εμείς έχουμε και τα νησιά, αλλά έχουμε και αυτή την πανέμορφη ενδοχώρα και την υπηρετική Ελλάδα που δύσκολα το βρίσκει σε άλλες χώρες. Τέτοια παράλια και τέτοια ψηλά βουνά, τέτοια σπήλαια. Είναι πολλά διαφορετικά πράγματα σε πολύ μικρό γεωγραφικό χώρο. Με προλαβαίνετε, κύριε Μπίλα. Χαίρομαι που σας ακούω να τα λέτε αυτά. Γιατί είμαι και εγώ, ίσως με το παρακάνω, από αυτούς που δηλώνω ότι η Ελλάδα
έχει τόσα πολλά στοιχεία που μπορεί να διαθέσει πολλά διαφορετικά για όχι μόνο τους Έλληνες αλλά και τους Ολλανδούς επισκέπτες. Μέχρι και καταράκτες έχουμε. Πραγματικά, πρόσφατα πήγα σε ένα μέρος δεν έχει ανταγωνισμό. Και εγώ θα ήθελα να παραμείνουμε λίγο στο ρεπορτάζ, να μας δώσει ο Κωνσταντίνος ακόμα ορισμένες πληροφορίες. Είχαμε άλλο ένα ξενώνα που είδαμε εκεί. Κωνσταντίνε, αυτός ο ξενώνας είναι στο ίδιο επίπεδο που είδαμε. Και οι δύο ξενώνες Φώτη που είδαμε βρίσκονται στο κέντρο του χωριού. Mm-hmm. Επιλέξαμε δύο ξενώνες που είναι μέσα στο παραδοσιακό οικισμό. Πρόκειται για ένα οικισμό που είναι αυστηρά παραδοσιακός, mm-hmm. πετρόχτιστος. Και ο ξενώνας Ανεμόεσα, που είναι ο δεύτερος ξενώνας που δείξαμε, έχει το ξεχωριστό ότι απευθύνεται σε οικογένειες, ζευγάρια ή και φιλικές παρέες που θέλουν να οργανώσουν το ταξίδι τους mm-hmm. στο παλιό Άγιο Θανάσιο, γιατί έχει πολύ μεγάλα διαμερίσματα, με τζάκι όλα. Είναι εντυπωσιακά, ατμοσφαιρικά και πετρόχτιστα και οι τιμές τους είναι πάρα πολύ λογικές. Αρχίζουν από 70 ευρώ τη χαμηλή περίοδο. Υπάρχει και πιο οικονομικό δηλαδή. Βεβαίως, πάντα υπάρχουν όλες τις επιλογές. Είπαμε τον ξενώνα με τα 120 ευρώ, υπάρχει και με 70. Σίγουρα, έτσι. Βέβαια. Και ο ξενώνας... και αν ψάξεις και λίγο περισσότερο, ίσως βρεις και κάτι πιο φθηνό. Βέβαια, θα δούμε και άλλο ρεπορτάζ. Βέβαια, Φώτη, και ο ξενώνας Ρούγα που ήταν λίγο στις τιμές λίγο πιο αυξημένος, είχε όμως παροχές. Δηλαδή, το Ανεμόεσα δεν έχει κάποιες παροχές που είχε εκείνος, οπότε δεν μπορείς να τα φέρεις. Έτσι εξισορροπείται. Εννοείται ότι η χαμηλή περίοδος που λέτε είναι για το καλοκαίρι, φαντάζομαι. Όχι, όχι. Χαμηλή περίοδος, θα το διευκρινίσουμε αυτό. Ναι. Συγκεκριμένα και οι δύο ξενώνες λειτουργούν το καλοκαίρι. Χαμηλή περίοδος είναι για τα απλά Σαββατοκύριακα και για τις απλές καθημερινές μέρες, όπως ας πούμε αυτή την περίοδο που διανύουμε. Ναι, ναι. Πολύ σημαντικό. Εγώ θέλω όμως να μην μένουμε μόνο στα λόγια, να πηγαίνουμε και στην εικόνα, να προχωρήσουμε στο δεύτερο ρεπορτάζ που έχουμε, έτσι για τον παλιό Άγιο Αθανάσιο. Πάμε να το δούμε και εδώ είμαστε για να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες. Άγιος Αθανάσιος Πέλλας, στο πλέον κοσμικό ορεινό χωριό της Μακεδονίας, η εντυπωσιακή τουριστική ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία έχει μετατρέψει τον παραδοσιακό οικισμό σε ένα από τα πιο γνωστά χειμερινά θέρετρα της Ελλάδας. Σε αυτό βοήθησε πολύ η δημιουργία του χιονοδρομικού κέντρου του Βόρα το 1994. Σήμερα το χωριό διαθέτει 2.000 κλίνες, έχει γύρω στα 2.200 σπίτια, μας επισκέπτεται πάρα πολλούς κόσμος και εντός της Ελλάδος και εκτός. Έχουμε πάρα πολλούς επώνυμους εδώ στο χωριό. Το χωριό σήμερα αναπτύσσεται με βάση τις σύγχρονες επιταγές για υψηλού επίπεδου φιλοξενία και φαγητό. Η πλούσια σε τυροκομικά και κρέατα τοπική κουζίνα παρέχει γαστρονομικές απολαύσεις για όλα τα γούστα. Αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις προσφέρει και η ταβέρνα Τσέγανη, η πλέον γνωστή της περιοχής, που λειτουργεί από το 1997. Η ιστορία της ταβέρνας Τσέγανη ξεκινάει από το 1997. Είναι η πρώτη ταβέρνα που έγινε στο παλιό Άγιο Θανάσιο. Σήμερα έχει τη μεγαλύτερη αίθουσα σε ένα προνομιακό μέρος λόγω της θέας. Η κουζίνα της βασίζεται σε παραδοσιακό τοπικό προϊόντα με ένα πλούσιο μενού και μια μεγάλη ποικιλία κρασιών. Αποτελεί στέκη όλων των καλοφαγάδων αφού το ιδιαίτερα πλούσιο μενού περιλαμβάνει τα πάντα. Ψητά της ώρας, σούβλες, μαγειρευτά στη γάστρα, πιάτα από κυνήγι, ορεκτικά, μεζέδες και μεγάλη κάβα κρασιών. Η πέτρα, το ξύλο, το τζάκι και οι υγιεινές αποχρώσεις της ταβέρνας με σεβασμό στην τοπική αρχιτεκτονική δημιουργούν ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον. Και αν στην ταβέρνα Τσέγανη πιείτε και λίγο παραπάνω, μην ανησυχείτε. Ακριβώς απέναντι βρίσκεται ο ξενώνας της οικογένειας Δόντσι, που αποτελείται από 6 παραδοσιακά δωμάτια με τζάκι, εξοπλισμένα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Στα σοκάκια του Αγίου Αθανασίου συναντάμε παραδοσιακά πέτρινα σπίτια και μαγαζιά χτισμένα από ντόπιους και ξένους μαστόρους. Όπως περπατάμε, ξαφνικά το μάτι μας πέφτει σε αμέτρητα σκαλοπάτια, τα οποία οδηγούν σε μια ταβέρνα που δεν θα μπορούσε παρά να λέγεται τα σκαλοπάτια. Στην ταβέρνα σκαλοπάτια θα μπορείτε να γευτείτε παραδοσιακή τοπική κουζίνα. Ο ξενώνας μας διαθέτει 6 σουίτες με τζάκι, μπανιέρα, ντρομασάζ, πλήρως εξοπλισμένες.
Στην οικογενειακή αυτή ταβέρνα μπορείτε να δοκιμάσετε αρνάκι, κοντοσούβλι, κοκορέτσι, αγριογούρουνο, λαγό, μαγειρευτά στη γάστρα, μοσχαράκι με λιαστή ντομάτα, κότσι στο φούρνο, τηγανιά χοιρινή, κοτόπουλο, χωριάτικα λουκάνικα και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σας. Η ταβέρνα Τα Σκαλοπάτια θα σας μείνει αξέχαστη τόσο για την πεντανόστιμη κουζίνα της, όσο και για την απίστευτη θέα της. Απόλαυσή σας συμπληρώνει ο παραδοσιακός ξενώνας Τα Σκαλοπάτια, ο οποίος αποτελείται από 7 ευρύχωρα δωμάτια, εξοπλισμένα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Δωμάτια με παραδοσιακή ατμόσφαιρα και διακριτική πολυτέλεια. Πρωτότυπο τζάκι, σαλόνι σε στυλ καθιστικού και υδρομασάζ είναι κάποιες μόνο από τις παροχές του συγκεκριμένου ξενώνα. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι ο εγκαταλελειμμένος μέχρι πριν από μερικά χρόνια παλαιός Άγιος Αθανάσιος θα μεταμορφωνόταν σε ένα κοσμικό ορεινό χωριό στο οποίο θα συνέρεαν κάθε Σαββατοκύριακο πλήθος εκδρομέων. Μάλιστα. Πολύ κοσμικό το χωριό με υποδομές. Όποιος θέλει να πάει δωρεάν να συμμετάσχει στην κλήρωση που έχουμε στο τουριστόραμα www.turistorama.com. Έτσι κερδίζει ένα τρίμερο ταξίδι στο Καϊμάξαλα, στον παλιό Άγιο Αθανάσιο, σε παραδοσιακό ξενώνα με τζάκι. Αρκεί να μπει στο site μας, να δώσει τα στοιχεία του και αν είναι και μέλος στο Facebook, στο group από το τουριστόραμα, πολλαπλασιάζονται οι πιθανότητες να κερδίσει, δηλαδή έχει επί δύο πιθανότητες. Εμείς επιμένουμε στο ρεπορτάζ, σε κάθε εκπομπή θα επιμένουμε στο ρεπορτάζ, θέλουμε να δώσουμε χρηστική πληροφορία στους τηλεθεατές μας, να ξέρουν πώς θα πάνε στους προορισμούς που δείχνουμε, αλλά και πόσο έχει. Είναι σημαντικό, είναι κάτι νομίζω το οποίο έλειπε, να ξέρει ο άλλος πόσο έχει. Και θέλω να δούμε την κάρτα τώρα, η οποία δείχνει τα χιλιόμετρα. Έχουμε 605 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Τα διόδια με επιστροφή στοιχίζουν 35 ευρώ, μία μέση κατανάλωση βενζίνης με επιστροφή 150 ευρώ. Κωνσταντίνε, εσύ που έκανες αυτή τη διαδρομή με το αυτοκίνητό σου, ισχύουν αυτά τα νούμερα που δίνουμε? Ασφαλώς και ισχύουν. Εγώ τη διαδρομή την έκανα με ένα 1.300 αυτοκίνητο, που είναι ένα μέσο αυτοκίνητο που χρησιμοποιεί μια μέση ελληνική οικογένεια, και κατέγραψα με το στυλό μου, κατέγραψα όλα τα νούμερα, από τα διόδια μέχρι και τη βενζίνη. Είναι ακριβής δηλαδή η πληροφόρηση. Πολύ ωραία. Πόση ώρα έκανες ξεκινώντας από Αθήνα να πας στον παλιό Άγιο Αθανάσιο? Επειδή χρειάζονται τουλάχιστον δύο στάσεις, η ώρα την οποία πλούσια και χωρίς να πιεστώ ήταν περίπου 6 ώρες και μισή και 20 λεπτά και ένα τέταρτο εκεί. Άρα αν θα ξεκινήσει κάποιος από Αθήνα θα κάνει σίγουρα μια στάση για καφέ και θα κάνει και μια στάση για φαγητό. Αυτό προτείνουμε, ας πούμε. Δύο στάσεις είναι απαραίτητες. Βέβαια τα χιλιόμετρα μπορεί να ακούγονται πολλά, 600 χιλιόμετρα, ωστόσο είναι όλα σε εθνική οδό. Δηλαδή φανταστείτε ότι τα 500 τουλάχιστον, τα 570-560 χιλιόμετρα είναι όλα σε εθνική οδό και καλές. Μιλάμε για αυτοκινητόδρομους όπως η Εθνική Αθηνών Λαμία Θεσσαλονίκη και η Εγνατία, που είναι ό,τι καλύτερο. Άρα λοιπόν πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να πάει εκεί. Είδαμε τώρα καλό φαγητό, έτσι μας άνοιξε την όρεξη. Είναι και η ώρα τώρα. Κωνσταντίνε, φημίζεται το χωριό αυτό, ο Παγιός Θανάσιος, φημίζεται για τις ταβέρνες, για τις παραδοσιακές ταβέρνες. Υπάρχουν και πάρα πολλοί επισκέπτες που αυθημερών πάνε μόνο για να φάνε, ιδίως από τη γύρω περιοχή, ακόμα και από Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Είδαμε μια από τις καλύτερες επιλογές που είναι η ταβέρνα Τσέγανη, στην οποία το ρεπορτάζ που κάναμε τρως με 12 ευρώ το άτομο. Σε όλες τις ταβέρνες του χωριού υπάρχει ένα εξαιρετικό χύμα κόκκινο κρασί, είτε ημίγλυκο, είτε το συνηθισμένο κόκκινο, το μπρούσκο που λένε, το οποίο είναι και το ξινόμαυρο της περιοχής. Και να πιει και κανένας λίγο παραπάνω, είδαμε και οι ξενώνες είναι κοντά. Δηλαδή, είναι όλα δίπλα. Εγώ βέβαια δεν θέλω να αδικήσω στην πληροφορία αυτούς που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε ετοιμάσει κάρτα και για τη Θεσσαλονίκη. Χιλιομετρική απόσταση 123 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Διόδια μέσω Γιαννητσών έδεσας με επιστροφή 0. 0 Φώτη, γιατί είναι ο δρόμος ο οποίος δεν έχει διόδια. Οι Θεσσαλονικοί το ξέρουν. Είναι ο δρόμος που συνδέει τη Χαλκιδόνα, Διαβατά, Χαλκιδόνα, Χαλκιδόνα Γιαννητσά έδεσα. Οι Θεσσαλονικοί τα γνωρίζουν πολύ καλά αυτά και εκεί δεν έχει διόδια. Αλλά και να πάει μέσω Ημαθίας, βλέπω 4 ευρώ, έτσι, ενώ η μέση κατανάλωση βενζίνης 30 ευρώ. Είναι πολύ τυχεροί δηλαδή οι Θεσσαλονικοί.
Τον έχουν δίπλα τους, γι' αυτό και άλλωστε και τον αγαπάνε και δίπλα. Και έχουμε και στη συντροφιά μας εδώ την Νίνα που είναι από Θεσσαλονίκη, έτσι. Πολύ σωστά, ναι. Γι' αυτό έχεις πάει. Οπότε γι' αυτό έχεις πάει. Εννοείται, ναι, αλλά αυτό δεν καθιστά ότι επειδή είμαι τώρα στην Αθήνα δεν θα πάω. Είναι πρώτη μου προτεραιότητα, οπότε μπορέσω να δω και τη θεία μου που είναι στην Έδεσσα ακριβώς δίπλα. Έτσι, συνδυάζουμε τα πάντα. Πάρα πολύ ωραία. Εσείς, κύριε Πιπίλα, γυρίζετε μια ταινία τώρα στη Βορειοελλάδα, έτσι δεν είναι? Έχω την τύχη τώρα μεθαύριο θα φύγω για τις Πρέσπες και επειδή η Μακεδονία έχει πραγματικά εκπληκτικά μέρη, εμείς θα βρισκόμαστε για 1,5 μήνα περίπου στο χωριό Ψαράδες των Πρεσπών, κοντά στη Φλόρινα, και θα γυριστεί εκεί μια ταινία που θα αφορά στον εμφύλιο πόλεμο, το Κόκκινη Κλωστή Δεμένη. Πολλοί κάτοικοι των χωριών εκεί των γύρων θα συμμετάσχουν στα πολύ δύσκολα γυρίσματα, γιατί είναι πολύ δάπανη παραγωγή. Γιατί θα έχει μάχες και όπως καταλαβαίνετε, χρειάζεται το χειμωνιάτικο τοπίο. Εμείς υποσχόμαστε Πρέσπες στους τηλεθεατές μας και δεν αποκλείται να σας συναντήσουμε κιόλας. Εάν έρθετε μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου που θα είναι ακόμα τα γυρίσματα της ταινίας, σίγουρα θα μας συναντήσετε. Αν δεν είμαι εγώ, γιατί όλοι θα εναλλασσόμαστε στα γυρίσματα. Νομίζω ότι θα είναι μια καλή ευκαιρία. Ιστορική ταινία, με ιστορικού περιεχομένου. Είναι μια ιστορία αληθινή που συνέβη σε ένα χωριό εκεί της Βόρειας Ελλάδας και θα γυριστεί σε αυτό το συγκεκριμένο χωριό τώρα, που αφορά στη δύσκολη εκείνη περίοδο που έζησε η Ελλάδα. Και ξέρετε, ο τουρισμός με την ιστορία συνδέεται πάρα πολλές φορές, κύριε Ευαγγέλου, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αξίζει πάρα πολλές φορές να επισκεφτούμε μέρη στα οποία έχουν γίνει μεγάλα ιστορικά γεγονότα. Και φυσικά αυτά τα μέρη είναι και τυχερά, γιατί μπορεί να το εκμεταλλευτούν και τουριστικά, έτσι δεν είναι? Εντάξει, καταρχάς για εμάς τους Έλληνες, αξίζει να πάμε να δούμε αρκετά μέρη στην Ελλάδα, τα οποία είναι συνδεδεμένα με την ιστορία, αλλά και ποιο δεν είναι. Μα λόγια δηλαδή, να γυρίσουμε όλη την Ελλάδα πρώτα απ' όλα. Και μετά να πάμε να δούμε οτιδήποτε άλλο. Κάθε κορφή και κάθε από εκεί και μετά όμως, επειδή μιλάμε για τις παραγωγές και τις κινηματογραφικές, είναι γεγονός ότι όλες αυτές και από πολύ παλιότερα που είχαμε τις πολύ γνωστές παραγωγές που γυριστήκαν στην Ελλάδα, σίγουρα διαφήμισαν την Ελλάδα και τις έδωσαν σε ό,τι αφορά τον τουρισμό πάρα πολύ μεγάλη φήμη και όθηση. Και να είμαστε δίκαιοι, ο κ. Αβραμόπουλος στην πρώτη περίοδο του Υπουργείου Τουρισμού προσπάθησε να φέρει κάποιες ταινίες στην Ελλάδα. Ναι. Έτσι, δεν είναι τυχαίο οι Αμερικάνοι έχουν καταφέρει, ας πούμε, διαφημίζοντας παντού τη Νέα Υόρκη, κάθε φορά που βλέπεις μια ταινία να λες θέλω να πάω στη Νέα Υόρκη, ας πούμε. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Είναι γεγονός ότι είχα την ευκαιρία και την τιμή να τον συνοδεύω σε ένα ταξίδι που κάναμε στην Αμερική. Πήγαμε στο Hollywood, μιλήσαμε με ανθρώπους οι οποίοι μας υπέδειξαν με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε πραγματικά να γίνουμε μια χώρα η οποία όμως, παρά το ότι έχει φυσικές καλονές, χρειάζεται και υποστήριξη από πλευράς στούντιος και τεχνολογικής υποστήριξης, που φαίνεται ότι τα ζητάνε πάρα πολύ σε μεγάλες παραγωγές, κάτι το οποίο τους δυσκολεύει από ό,τι μας εξήγησαν όποτε αποφάσισαν να κάνουν εδώ στην Ελλάδα. Ήταν ουσιαστικό ταξίδι, ρωτάω δημοσιογραφικά, ήταν ουσιαστικό ταξίδι ή ήταν ταξίδι βιτρίνας που είπαν κάποιοι ότι πάει ο Αβραμόπουλος στο Hollywood, ας πούμε? Κοίταξε, για μένα ήταν ένα ταξίδι ουσίας, διότι εκεί που φτάσαμε πραγματικά είχαμε πολύ ουσιαστικές και αποδοτικές συζητήσεις. Όμως, η συνέχεια πλέον τέθηκε στα χέρια του Υπουργείου Πολιτισμού, κάτι το οποίο ομολογώ ότι με απογοήτευσε και εμένα, διότι αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει πλέον, να ιδρυθεί ένα γραφείο το οποίο να ασχολείται με το να διευκολύνει όλους τους παραγωγούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν στην Ελλάδα παραγωγές, διότι είναι γεγονός ότι η γραφειοκρατία και οι δυσκολίες οι οποίες αντιμετωπίζουν όσοι έρχονται εδώ είναι ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Είναι γνωστό τώρα, βέβαια, έχουμε νέα κυβέρνηση. Έχουμε νέα κυβέρνηση, προσπαθεί να συνδυάσει τουρισμό με πολιτισμό, εντάξει, θα λέτε τα στοιχεία. Ενδεχομένως θα είναι και το μόνο θετικό, ένα από τα θετικά, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, του συνδυασμού του Υπουργείου Πολιτισμού με το τουρισμό, διότι είναι γεγονός ότι ο πολιτισμός είναι πάρα πολύ στενά συνδεδεμένος με τον τουρισμό ή το αντίθετο. Και βέβαια να πούμε ότι αυτή εδώ η εκπομπή δεν έχει καμία πολιτική χρειά. Εμείς θα επιβραβεύσουμε μέσα από την εκπομπή μας τα θετικά πράγματα που θα γίνουν για τον τουρισμό και θα ασκήσουμε κριτική εκεί που νομίζουμε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και
όχι εμείς και οι άνθρωποι του τουρισμού που θα έχουν βήμα σε αυτήν την εκπομπή, μπορούν ελεύθερα να κάνουν είτε κριτική είτε να λένε τα θετικά της καινούργιας κυβέρνησης. Να γυρίσω όμως το ρεπορτάζ, δεν θέλω να ξεκόβουμε και να. Κωνσταντίνε. Εγώ νομίζω ότι βρήκα την ευκαιρία να κάνω κριτική, αλλά δεν την κάνω. Θα σας δώσω το λόγο, κύριε Πρόεδρε, σε λίγο να κάνετε και κριτική, δεν έχουμε πρόβλημα. Αλλά θέλω να πάμε και στο πρακτικό που ο τηλεθεατής θέλει να δει. Έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε πάνω στο κομμάτι του φαγητού για το καϊμάκι σαν Κωνσταντίνε. Αυτό που αξίζει να συμπληρώσουμε είναι ότι υπάρχει πολύ, είναι μια περιοχή της Μακεδονίας που έχει πολλή παραγωγή από κρέας. Υπάρχουν κρεατικά τα οποία παράγονται ακριβώς, ας πούμε, δηλαδή θα δεις πηγαίνοντας προς το χωριό, θα δεις τις αγελάδες οι οποίες βόσκουν στα λιβάδια πιο κάτω. Δηλαδή πραγματικά ό,τι τρως είναι τοπικό, είναι τοπικό και αγνό, έτσι. Γι' αυτό και έχουν τόσο μεγάλη φήμη αυτές οι ταβέρνες του Αγίου Αθανασίου. Δεν είναι τυχαίο. Πολύ ωραία. Εγώ θα σας πω ότι ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη. Μπείτε στο site, στο www.touristorama.com. Γίνετε μέλη στο site και αυτόματα συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Είπαμε, αν είστε και χρήστες στο Facebook και μπείτε στο group Touristorama, έχετε διπλές πιθανότητες να κερδίσετε το ταξίδι. Τώρα πώς θα συνεχίσουμε. Θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα κάνουμε την κλήρωση για να μάθουμε το πρώτο τυχερό ζευγάρι που θα κερδίσει ένα ταξίδι για το Καϊμάξαλαν. Μείνετε, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η συνέχεια της εκπομπής. Πάλι εδώ. Ήρθε η ώρα να κάνουμε την κλήρωση, να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός ο οποίος θα κερδίσει το τριήμερο στο Καϊμάξαλαν. Ο τυχερός αυτής της εκπομπής, γιατί και στην άλλη εκπομπή πάλι θα έχουμε τυχερό. Θέλω να χρησιμοποιήσω την γυναίκα της συντροφιά μας, την κυρία Ίνα Παλαμά. Λοιπόν, έχουμε εδώ 100 υποψήφιους οι οποίοι θα κερδίσουν. Λοιπόν, θέλω άμεσα έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 100. 53. Το 53. Λοιπόν, πάμε στο 53 και έχουμε το όνομα Αγγελική. Έχει δώσει μόνο το μικρό όνομα. Το κινητό τελειώνει σε 435 και το email που βλέπω εδώ έχει τον αριθμό 8181. Επαναλαμβάνω, Αγγελική 435 και μέσα στο email υπάρχει το 8181. Δεν δίνουμε περισσότερα στοιχεία γιατί δεν είναι σωστό από την τηλεόραση. Μπορεί να μην θέλει η τηλεθεάτρια που κέρδισε τα πλήρη στοιχεία της. Θα επικοινωνήσουμε αύριο μαζί της. Της ευχόμαστε να περάσει πάρα πολύ καλά και αν θέλει να μας δώσει και μια φωτογραφία από το ταξίδι της, να τη δείξουμε εδώ στην εκπομπή. Να ξέρετε ότι ο διαγωνισμός είναι 100% αδιάβλητος. Εμείς θέλουμε οι τηλεθεατές να κερδίζουν. Θέλουμε μέσα από αυτό το κέρδος που θα έχουν να διαφημίζουν την εκπομπή μας. Και νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος μια τουριστική εκπομπή να δίνει ταξίδια. Μόνη θα πάει. Όχι, είναι για δύο άτομα. Είναι για δύο άτομα. Μπορώ να πάω και εγώ μαζί. Λοιπόν, αν μας βλέπει η Αγγελική, ο κύριος Ευαγγέλου εδώ πέρα προτίθεται να τη συνοδεύσει. Πολύ τη ζηλεύουμε. Να τη συνοδεύσει. Και επειδή είστε και τόσο γνώστης, θα περάσει και καλά, έτσι. Πιστεύω. Μάλιστα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε και να δείξουμε το τρίτο βίντεο για τον παλιό Άγιο Αθανάσιο, για το Καϊμάξαλαν. Και όσοι θέλουν και τους άνοιξε η όρεξη να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, www.touristorama.com. Άλλοι δύο τυχεροί την επόμενη εβδομάδα θα πάνε στο Καϊμάξαλαν. Τριήμερο ταξίδι στον παλιό Άγιο Αθανάσιο. Πάμε να δούμε το βίντεο. Ο οικισμός του παλαιού Αγίου Αθανασίου ανήκει στο Δήμο Βεγορίτιδας και είναι χτισμένος σε υψόμετρο 1.200 μέτρων στις πλαγιές του Βόρα. Οι υπαίθριες δραστηριότητες στο γραφικό χωριό αλλά και τα χειμερινά αθλήματα στο συγκρότημα του Καϊμακτσαλάν αποτελούν πρόσθετα ατού για τον Άγιο Αθανάσιο. Εμείς εδώ στον παλιό Άγιο Αθανάσιο έχουμε δικό μας χιονιστικό, το οποίο το πληρώνουμε εμείς επαγγελματίες και με τα μηχανήματα ο Δήμος. Δηλαδή όποιος επισκέπτης έρθει εδώ θα νιώθει ασφαλής από την ημέρα που θα έρθει μέχρι 24 ώρες το 24ωρο. Η ταχύτατη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, όπως ήταν αναμενόμενο, οδήγησε και στην αύξηση των υποδομών προκειμένου ο οικισμός να είναι σε θέση να φιλοξενήσει με υψηλές προδιαγραφές τους αμέτρητους επισκέπτες.
οι παραδοσιακοί ξενώνες άρχισαν να φυτρώνουν σαν μανιτάρια και να υποδέχονται τον μεγάλο όγκο των εκδρομέων. Ένας από αυτούς με απεριόριστη θέα στον οικισμό είναι και ο πέτρινος παραδοσιακός ξενώνας Καραβίτης. Ο ξενώνας βρίσκεται στο κέντρο του παλαιού Αθανασίου, διαθέτει 6 διαμερίσματα με τζάκι, τα οποία οι τιμές τους κυμαίνονται από 60 έως 120 ευρώ ανάλογα με τη σεζόν. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν τζάκι, μπάνιο, κεντρική θέρμανση, τηλεόραση, εξοπλισμένη κουζίνα, ενώ τα έντονα χρώματα και το ξύλο δημιουργούν μια ιδιαίτερα ζεστή ατμόσφαιρα. Συνεχίζοντας τη βόλτα μας στα πλακόστρωτα σοκάκια του χωριού, φτάσαμε στον παραδοσιακό ξενώνα Θέα. Σε προνομιακή θέση με απεριόριστη θέα στον οικισμό και στο Καϊμακτσαλάν, ο ξενώνας σας εξασφαλίζει πολυτελή διαμονή και χαλάρωση. Ο ξενώνας Θέα αποτελείται από 8 αυτόνομα και ανεξάρτητα στούντιο, ενώ 2 από αυτά είναι σε στυλ σοφίτας με κρεβατοκάμαρα στο πατάρι. Όλα τα στούντιο διαθέτουν τζάκι, αυτόνομη θέρμανση, τηλεόραση LCD, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, μπάνιο με όρθιο τζακούζι και υδρομασάζ, ιδιωτικό πάρκινγκ και ατομικά μπαλκόνια με πανοραμική θέα. Η διαμονή σας στον Άγιο Αθανάσιο μπορεί να συνδυαστεί με σκι στο χιονοδρομικό κέντρο, με άλλες δραστηριότητες όπως πεζοπορία, υπασία, κοπηλασία στη λίμνη Βεγορίτιδα, αλλά και εκδρομές στις γύρω περιοχές. Αν περάσετε από το νέο Άγιο Αθανάσιο, εκεί σας περιμένει το ξενοδοχείο Έγλη. Η αρχιτεκτονική του ξενοδοχείου συμβαδίζει με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του παλαιού Αγίου Αθανασίου, με το ξύλο και την πέτρα να κυριαρχούν. Τα 16 δωμάτια διαθέτουν τζάκι, αυτόνομη θέρμανση, τηλεόραση και ατομικό μπαλκόνι με θέα. Τα περισσότερα δωμάτια διαθέτουν και καθιστικό με σαλονάκι, ενώ στη ρεσεψιόν σας περιμένει ένας μεγάλος χώρος για να πάρετε το πρωινό σας δίπλα στο πανέμορφο τζάκι που όσο κι αν σας κάνει εντύπωση είναι δέντρο. Ο νέος Άγιος Αθανάσιος απέχει μόλις 6 χιλιόμετρα από τον παλιό παραδοσιακό οικισμό. Πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Κωνσταντίνε, ο λόγος εσένα. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω για να καταλάβει ο πολλής κόσμος τι γίνεται με το Καϊμακτσαλάν. Όταν λέμε Καϊμακτσαλάν, τι εννοούμε? Πρόκειται για το βουνό Βόρας, το οποίο είναι ένα από τα υψηλότερα της χώρας μας. Είναι ένα βουνό το οποίο έχει μια κορυφή που λέγεται Λευκή Κορυφή. Αυτή η Λευκή Κορυφή στα τουρκικά λέγεται Καϊμακτσαλάν. Οπότε έτσι ο όρος Καϊμακτσαλάν, ναι, Καϊμακτσαλάν όπως είναι σωστά να το λέμε, επικράτησε. Το επίκεντρο όλου αυτού του συμπλέγματος είναι ο παλιός Αγίος Αθανάσιος, που είναι το χωριό που έχει τη μεγάλη τουριστική ανάπτυξη. Βέβαια, πλησίων του παλιού Αγίου Αθανασίου υπάρχουν και άλλα χωριά όπως η Παναγίτσα, όπως ο νέος Άγιος Αθανάσιος, όπως η Άρνησα, όπου υπάρχουν και εκεί ξενοδοχεία, υπάρχει και εκεί ανάπτυξη. Απλώς το επίκεντρο πάντα του Καϊμακτσαλάν είναι ο παλιός Αγίος Αθανάσιος, αυτό έχει επικρατήσει και πολλές φορές το έχουμε ταυτίσει. Μάλιστα. Το παλιό Αγίος Αθανάσιο με το Καϊμακτσαλάν. Μάλιστα. Τώρα, από αυτά που είδαμε εκεί, τι άλλο έχουμε, έχουμε ρεπορτάζ για τιμές? Πάντα. Να προχωρήσουμε στις τιμές, είναι κάτι που ενδιαφέρει. Είδαμε το ξενώνα Καραβίτη, είναι αυτός ο ξενώνας ο οποίος βλέπουμε στα πλάνα μας. Είναι ένας οικογενειακός ξενώνας με τζάκι, ο οποίος είναι πολύ προσιτός. Είναι από 60 ευρώ τις χαμηλές περιόδους και τις γιορτές που φτάνουμε στο maximum των τιμών κυμαίνεται γύρω στα 120 ευρώ. Είναι ατμοσφαιρικός, μια ωραία επιλογή. Μάλιστα.
Ένας ο οποίος, ας πούμε, τώρα θέλει να ταξιδέψει σε αυτό το μέρος, πόσες μέρες προτείνεις ότι πρέπει να μείνει εκεί? Δηλαδή, φτάνουν τρεις μέρες, φτάνουν τέσσερις μέρες, πόσες χρειάζονται? Φώτη, επειδή είναι ένας προορισμός που έχει να δεις πολλά πράγματα και έχει να σου δώσει πολλές εικόνες, εντυπώσεις, συγκινήσεις, καλό είναι ένα τριήμερο maximum. Δεν είναι τυχαίο και το ταξίδι εμείς το έχουμε κάνει τριήμερο για αυτόν τον λόγο. Ναι, γιατί ναι. Ένα τριήμερο, το λιγότερο ένα τριήμερο είναι απαραίτητο. Το λιγότερο ένα τριήμερο. Αλλά αν μείνει μία εβδομάδα κάποιος εκεί θα βαρεθεί. Και ο πιο πλεκτικός άνθρωπος του κόσμου να είσαι, μία εβδομάδα είναι τίποτα. Δηλαδή σκεφτείτε ότι έχει να δει. Έχει να δει λίμνες. Φανταστείτε ότι η δεύτερη μεγαλύτερη λίμνη της χώρας μας, η λίμνη Βεγορίτιδα, βρίσκεται στα 6 χιλιόμετρα. Φανταστείτε ότι έχει να δει Νυμφαίο, έχει να δει σε 50 λεπτά την Καστοριά, έχει να δει Πρέσπες σε μία ώρα. Έχει την Έδεσα, η οποία είναι 32 χιλιόμετρα και είναι η πρωτεύουσα του νομού Πέλλας. Και Έδεσα είναι μια πόλη μοναδική με τους καταράκτες, είναι μια ιδιαίτερη πόλη. Έχει να δει πολλά πράγματα από μνημεία, μπορεί να δει αρχαία Πέλλα, μπορεί να δει πάρα πολλά πράγματα σε όλο το σύνολο, σε όλη την ορεινή Πέλλα, γιατί πλέον μιλάμε για ορεινή Πέλλα. Μπορεί να πάει να κάνει Λουτρά, στα Λουτρά Πόζαρ ή στο Λουτρά Κερυδαίας, όπως το λένε. Είναι φανταστικά στα Λουτρά Πόζαρ, και είναι μια περιοχή που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Έτσι, πάρα πολύ. Το σπά της φύσης που αναφέρουμε εμείς στο τουριστόραμα. Ακριβώς. Κάτι θέλετε να πείτε, κύριε Ευαγγέλου, βλέπω και την ίδια θέση. Ήθελα να πω ότι θα πρέπει να συστήσουμε γενικότερα στον κόσμο, αν πάνε για ένα τετραήμερο, πενθήμερο και έχουν τη δυνατότητα αυτή, να προτιμήσουν το Δευτέρα με Παρασκευή αντί για το weekend, όπου ιδιαίτερα και να το πούμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Πολλές φορές ρωτάει ο κόσμος ποια είναι η κατάλληλη περίοδος να ταξιδέψω. Αν έχεις τη δυνατότητα και μπορείς να πάρεις άδεια σε off-season περίοδο, πετυχαίνεις καλύτερες τιμές. Και αν αποφεύγεις το Σαββατοκύριακο, τον Παρασκευή και Κυριακή. Και δεν έχεις τον πολύ κόσμο. Είναι ξεκούραστοι οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες, να σε εξυπηρετήσουν, να σε φροντίσουν, να κάνουν το κάτι παραπάνω. Γιατί είναι λογικό όταν έχει πάρα πολύ κόσμο. Πόσα πράγματα να κάνεις. Και επίσης, ξέρετε, ήθελα να επισημάνω ότι είναι καλύτερα να πηγαίνεις λίγες μέρες παραπάνω, γιατί το αρπακολτζίδικο, η επίσκεψη δηλαδή αρπακόλα, δεν προλαβαίνεις να δεις τίποτα. Εγώ πήγα στα Λουτρά Πόζαρ για μία μέρα μόνο, επειδή έτυχε να κάνω μεγάλη περιοδία στην Ελλάδα με το θέατρο το καλοκαίρι, και όταν πήγα σε αυτόν τον παράδεισο, γιατί περί παραδείσου πρόκειται, είπα, γιατί δεν έχω λίγο παραπάνω να κάτσω να το γευτώ. Δηλαδή, τώρα το γεύτηκα αρπακόλα και τώρα θέλω να ξαναπάω. Βέβαια, να σας πω κάτι. Εγώ δεν ξέρω, επειδή σε πάρα πολλά ταξίδια έμεινα παραπάνω από όσο έπρεπε, ενώ σε κάποια έμεινα λιγότερο. Είναι ωραίο τελικά όμως να φεύγεις με τη γλύκα και την προσμονή ότι κάποια στιγμή θέλω να ξαναπάω. Ναι, έτσι. Γιατί όταν το εξαντλήσεις, το χορτάσεις, όσο και ωραίο να είναι αυτό. Κάποια στιγμή. Έχω κάνει πολλά ταξίδια και το παράπονο μου είναι ότι δεν μένω ποτέ αρκετά εκεί που πάω. Είναι ωραίο παράπονο, πιστεύω. Σχεδόν σε όλα μου τα ταξίδια. Ονειρεύομαι την εποχή που θα έρθει να μπορώ πραγματικά να απολαύσω ένα ταξίδι και να το κάνω με την άνεσή μου. Και εύχομαι να μπορέσω. Ανοίξαμε την όρεξη με τα Λουτρά Πόζαρ και θα κάνουμε ρεπορτάζ σε επόμενες εκπομπές και σε αυτό το μέρος. Είναι από τις αγαπημένες τοποθεσίες μας. Εσύ είσαι ένα χαμογέλαγες για τα Λουτρά, έχεις πάει? Συγκεκριμένα πήγα πέρσι. Επισκέφτηκα πέρσι τα Λουτρά Πόζαρ. Το είχα ξανακάνει και σε πιο μικρή ηλικία. Να επισημάνω ότι έχουν ανακαινιστεί πλήρως. Έχουν γίνει κάποιες καινούργιες αίθουσες όσον αφορά τα Λουτρά. Υπήρχε πλήθος από τουριστές από όλες τις ηλικίες. Ναι, τουρίστες, συγγνώμη. Συμβαίνουν αυτά. Και μου έκανε εντύπωση γιατί υπήρχαν όλες τις ηλικίες. Ναι, αυτό. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή να βλέπεις άτομα νέα να έχουν ως προορισμό τέτοιες τοποθεσίες. Εγώ θέλω τώρα, Ίνα μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Επειδή και ο χρόνος αυτή τη στιγμή μας πιέζει να δείξουμε και κάτι κοντινό στην Αττική, έχουμε ετοιμάσει μέσα από το site τουριστόραμα να δούμε λίγο Τρίκαλα Κορινθίας. Έτσι βλέπουμε περιήγηση μέσα από το site τουριστόραμα, με πολύ εύχριστο τρόπο, από την Πελοπόννησο, έτσι. Θα δούμε τα Τρίκαλα Κορινθίας και θέλω εδώ να με βοηθήσει ο Κωνσταντίνος. Τρίκαλα Κορινθίας είναι μια σύντομη επιλογή από την Αθήνα
σε λιγότερο από 140 χιλιόμετρα. Τα Τρίκαλα Κορινθία στα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ, έχουν αποκτήσει τουριστικές υποδομές, υπάρχει πλήθος ξενοδοχείων, πολύ όμορφων ταβέρνων παραδοσιακών. Τα Τρίκαλα Κορινθίας, για τον κόσμο που δεν έχει υπόψη του, να πούμε πολύ εύκολα ότι είναι πάνω από το Ξυλόκαστρο. Δηλαδή, είναι το βουνό Ζήρια, το οποίο βρίσκεται πάνω από το Ξυλόκαστρο, που περνάει η Αθηνών Πατρών. Οπότε, φανταστείτε ότι το Ξυλόκαστρο περίπου για να φτάσει στις μία ώρα, άλλα 25 χιλιόμετρα για τα Τρίκαλα Κορινθίας. Οπότε, μέσα σε μία μισή ώρα το πολύ έχει φτάσει. Πάρα πολύ εύκολο. Ενδείκνεται για τους κατοίκους των Αθηνών, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι λίγο μακριά, αλλά δεν σημαίνει τίποτα, γιατί όταν έχει ταξιδέψει αρκετά, θα να γνωρίσει και εκείνους προορισμούς, έτσι δεν είναι? Βλέπουμε, βεβαίως. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην καρτέλα μας τη ταβέρνα Πλάτανος, η οποία, το οποίο ταβερνάκι το είναι πάρα πολύ παραδοσιακό. Βρίσκεται κάτω από ένα πλάτανο στην κεντρική πλατεία των Κάτω Τρικάλων. Είναι ένας πλάτανος 700 χρονών, όσο και αν ακούγεται απίστευτο. 700. Η ταβέρνα αυτή διαθέτει τζάκι, έχει ένα παραδοσιακό περιβάλλον πέτρινο. Ο κύριος Φάνης, ψυχή του μαγαζιού, θα σας κάνει να νιώσετε όμορφα και φιλικά. Υπάρχουν κρεατικά και πολλά εδέσματα, τα οποία είναι παραγωγής του ιδίου. Προσφέρεται για κοινωνικές εκδηλώσεις και επειδή κάναμε ρεπορτάζ, η τιμή για να φάει κάποιος και να χορτάσει είναι στα 13 ευρώ φωτή. Στα 13 ευρώ. Να φάει αρκετά, έτσι. Να φάει αρκετά. Μάλιστα. Ωραίες γεύσεις. Έχουμε κάτι άλλο να δείξουμε από τα Τρίκαλα? Από τα Τρίκαλα Κορινθίας. Θα μπορούσαμε να πούμε και για ένα ξενοδοχείο το οποίο είναι ακριβώς δίπλα από... Κράτησε το, Κωνσταντίνε, να κάνω εγώ ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να δώσουμε ρεπορτάζ και για τη διαμονή στα Τρίκαλα. Πάμε στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί σας. Εδώ είμαστε πάλι να σας ταξιδέψουμε, να σας δείξουμε προορισμούς και να σας δώσουμε ενημέρωση και ρεπορτάζ συγκεκριμένα για τα χιλιόμετρα, για τις τιμές, για ό,τι χρειάζεται κάποιος να ταξιδέψει. Κωνσταντίνε, βλέπαμε ένα ξενοδοχείο προηγουμένως στα Τρίκαλα Κορινθίας. Οι τιμές εκεί, να πούμε τιμές. Βλέπαμε το ξενοδοχείο Παλαιόκαστρο, το οποίο βρίσκεται στα Κάτω Τρίκαλα. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο ξενοδοχείο. Από τα λίγα καλά ξενοδοχεία από άποψη πολυτέλειας και από άποψη υποδομών, θα φανταστείτε διαθέτει τζάκι και τζακούζι. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εκτός από το τζάκι σε κάθε δωμάτιο υπάρχει και τζακούζι. Αποτελείται από 10 δωμάτια. Είναι μικρός οικογενειακός. Από την άλλη, όμως, έχει υψηλές παροχές. Ο κύριος Νίκος, ιδιοκτήτης του ξενώνα, δίνει τη φιλοξενία, τη ζεστασιά που χρειάζεσαι πάντα να βρει όταν πας σε ένα τέτοιο όμορφο μέρος. Οι τιμές τώρα, Φώτη. Οι τιμές κυμαίνονται για τις απλές καθημερινές μέρες. Από 100 ευρώ αρχίζουν και φτάνουν τα Σαββατοκύριακα που έχουμε κίνηση στα 130, ανάλογα με το τύπου δωματίου. Βέβαια, να πούμε ότι ο ξενώνας διαθέτει παροχές πολύ ψηλές και προσφέρει πολύ άνεση και πολυτέλεια στον επισκέπτη. Πολύ σημαντικό, και επειδή είναι και πάρα πολύ κοντά, δεν χρειάζεται να μείνεις και πάρα πολλές μέρες. Οπότε κερδίζεις και λόγω της απόστασης. Κύριε Βαγγέλου, πώς βλέπετε το βέλο του ελληνικού τουρισμού? Αισιόδοξα. Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ένας τουριστικός προορισμός ο οποίος έχει πολύ δυνατά στοιχεία για να διεκδικεί μια καλή θέση στην παγκόσμια αγορά. Εμείς είναι γεγονός ότι δεν έχουμε διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο αυτά τα δυνατά στοιχεία. Παρά τα αυτά όμως, θα επαναλάβω αυτό το οποίο κάποτε έλεγε η υπουργός τότε, η κυρία Πετραλιά, του τουρισμού: το μαγαζί είναι γωνία. Αλλά όμως το μαγαζί είναι γωνία, δεν φτάνει. Διότι αν δεν βάλεις και τα σωστά προϊόντα μέσα στο μαγαζί, έχουμε δει πολλά μαγαζιά γωνία σωστά. Να κλείνουν. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ δεν συμφωνώ στο μαγαζί γωνία να βάζουμε φτηνιάρικα πράγματα και να το ξεπουλάμε φτηνά. Και ο αυτόματος πιλότος δεν είναι. Γι' αυτό και δεν θέλω να χαλάσω την όμορφη ατμόσφαιρα αυτή τη εκπομπή. Έχω σαφώς αντιρρήσεις για την πολιτική του κατεβάστε τιμές και να φτάσουμε στο σημείο να μετράμε μείον 16% ή μείον 17% εισόδημα φέτο και να δηλώνουμε και ευχαριστημένοι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο, γιατί θα μπορούσαμε να μην έχουμε καμία απώλεια, γιατί η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα και στην κρίση ακόμα. Χωρίς να σας θέλω να σας διακόψω, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Φέτος, ενώ τελικά είπαμε ότι άντεξε ο τουρισμός, δηλαδή ενώ είχαμε αφήξεις, επειδή ρίξαμε τις τιμές, τελικά το εισόδημα ήταν πολύ χαμηλότερο. Έτσι, αυτό δεν λέτε? Βεβαίως, και δεν υπάρχει πραγματικά λόγος να μπούμε σε αυτόν τον ανταγωνισμό των τιμών, εάν έχουμε εκ των προτέρων προετοιμαστεί και έχουμε προβάλει την Ελλάδα
επαρκώς και με τον κατάλληλο τρόπο για να κρατήσει τη θέση της σαν ένας ποιοτικός προορισμός, κάτι το οποίο και από τη σημερινή εκπομπή φάνηκε. Δηλαδή, έχουμε τη δυνατότητα. Κύριε Ευαγγέλου, σίγουρα θα είστε καλεσμένος και σε άλλη εκπομπή και θα σας δοθεί και ο χρόνος να μας πείτε και άλλα πράγματα. Καλά μου θα είναι. Σιγά-σιγά, εμείς τώρα πηγαίνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Εγώ θέλω να δείξουμε την κάρτα με το διαγωνισμό. Αυτή η εκπομπή επικεντρώνεται στους τηλεθεατές. Θέλουμε οι τηλεθεατές να κερδίσουν. Θέλουν οι τηλεθεατές, βλέποντας την εκπομπή, να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μπαίνοντας στο www.touristorama.com. Εγγραφείτε. Αν είστε μέλη στο Facebook, μπείτε στο group του Ριστόραμα για να διπλασιάσετε τις πιθανότητες κέρδους. Η κλήρωση την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Ευαγγέλου που ήταν κοντά μας. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Τον Πρόεδρο. Θα ήθελα τον κύριο Μπιμπίλα, ηθοποιό, ο οποίος θα ταξιδέψει στη Βόρεια Ελλάδα και ίσως μετά από την ταινία που θα γυρίσετε, ίσως να σας ξανακαλέσουμε να μας πείτε και εντυπώσεις. Μετά θα πάω στη Χίο, βέβαια, μετά την ταινία για κάτι εκδηλώσεις που θα γίνουν εκεί. Οπότε πάω από βουνό σε νησί. Από βουνό σε νησί, μάλιστα. Την κυρία Ίνα Παλαμά που ήταν κοντά μας και ομόρφινε τη συντροφιά μας. Και τον κύριο Κωνσταντίνο Καπέλα, τον Κωνσταντίνο, με το ενδιαφέρον ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που μας έδωσε. Εμείς θα είμαστε κοντά σας την άλλη Τετάρτη στις 9.30 ώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας. Να έρχεστε πιστοί στο ραντεβού σας, να σας ταξιδεύουμε.